Δεν είναι μόνο ο χάρτη του Μαύρου Λίκου Μπαχτσελή που πρέπει να προκαλέσει την άμεση αντίδραση τη διεθνού κοινότητα, αλλά και αυτό που έχει ανεβάσει στην επίσημη σελίδα του το τουρκικό λιμενικό, ο οποίο υπάρχει από το 2017 και δεν κατεβαίνει. Ενώ αυξάνεται η παρουσία του χάρτη αυτού και σε πολλέ δημόσιε υπηρεσίε τη Τουρκία ω επίσημο πλέον δόγμα. Στην επίσημη ιστοσελίδα του τουρκικού λιμενικού εμφανίζονται τα όρια δικαιοδοσία των Τούρκων, τα οποία περιλαμβάνουν ολόκληρη την αποκαλούμενη φανταστική γαλάζια πατρίδα μέχρι το μέσο του Αιγαίου, αγνώντα εντελώ τη δικαιοδοσία τη ελληνική ακτοφυλακή. Οι χάρτε τη περιοχή ευθύνη του τουρκικού λιμενικού, το Μισό Αιγαίο φέρεται να υπάγεται στην αρμοδιότητα τη Άγκυρα. Επιπλέον, στους παραπάνω χάρτες και συγκεκριμένα στην περιοχή τη Μαύρη Θάλασσα, αναγράφεται πέραν της περιοχής αρμοδιότητας για επιχειρήσεις ΣΑΡ ότι η περιοχή συμπίπτει και με την ΑΟΣ τη Τουρκία. Η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση του 1982 για το δίκαιο τη θάλασσα, προβάλλοντα το γεγονό αυτό σαν επιχείρημα κατά τη Ελλάδο όσον αφορά τα όρια τη ελληνική ΑΟΣ. Έχει σπεύσει να υπογράψει διμερεί συμβάσει με τι χώρε τη περιοχή για τον καθορισμό τη ΑΟΣ τη με βάση τη πρώνη τη σύμβαση του 1982, αγνοώντα ότι δεν υφίσταται εφαρμογή αλλά κάρτ μια σύμβαση η οποία ισχύει σε όλο τον πλανήτη. Με αυτόν τον τρόπο και τη συνεχή παρουσίαση χαρτών με τη δίθεν γαλάζια πατρίδα, οι Τούρκοι προσπαθούν να εθίσουν τη διεθνή κοινή γνώμη στο να συνηθίσει σε αυτή την εικόνα ω απόλυτα φυσιολογική. Όπω όλα δείχνουν, η κίνηση Μπαχτσελή, προκλητικό χάρτη, ο οποίο επισκέφθηκε την έδρα τη εθνικιστική οργάνωση Γκρίζι Λίκη, δεν έγινε καθόλου τυχαία και αφορά κοινή συμβάση σχεδίου με τον Ερντογάν. Η Τουρκία δείχνει συνεχώ τι κατακτητικέ προσπάθειε τη για τα νησιά μα στο Αιγαίο, αφού με διάφορε ανυπόστατε θεωρίε όπω αυτέ των γκρίζων λύκων και τη γαλάζια πατρίδα, αμφισβητεί την κυριαρχία μα σε αυτά. Εσχάτω, όλοι οι υψηλόβαθμοι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία με στόχο την αποστρατητικοποίηση των νησιών μα. Το ότι ετοιμάζουν ακριβώ οι Τούρκοι παρά την ησυχία του Ιουλίου λόγω διακοπών όσων Ελλήνων δύνανται να πάνε, είναι ομιχλώδες και κυρίως ύποπτο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.